Στη σημερινή άτυπη Σύνοδο Κορυφής θα συζητήσουμε για τον επόμενο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές διαμορφώνεται μια ενδιαφέρουσα ισορροπία. Παρά την μικρή πτώση της αριστεράς και των σοσιαλδημοκρατών, η άνοδος των φιλελευθέρων αλλά και των πρασίνων, η σημαντική τους άνοδος, διαμορφώνει μια νέα ενδιαφέρουσα ισορροπία, μια νέα δυναμική, μια πλειοψηφία από το δημοκρατικό κέντρο στα αριστερά της αριστεράς, που μπορεί να προωθήσει, παρά τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν σε όλες αυτές τις δυνάμεις, μπορεί να προωθήσει δημοκρατικές και προοδευτικές πολιτικές, τόσο σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες θέσεις και πρωτοβουλίες, όσο όμως και σε ό,τι αφορά την επιλογή των προσώπων. Υπ' αυτή την έννοια, σήμερα εγώ θα τοποθετηθώ στο πλευρό εκείνων των ηγετών που θα προτείνουν να αποφευθεί ως επιλογή για την Προεδρία της Κομισιόν η επιλογή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο ήρθε στον παρόδο υπέστη πολύ μεγάλη μείωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχασε πάρα πολλές θέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Πόσο δε μάλλον θα ταχθώ με αυτή την άποψη, διότι η επιλογή του προσώπου από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Μάνφρετ Βέμπερ, είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν μπορεί να ενώσει, παρά να διχάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ταυτίζεται με ακραία συντηρητικές και νεοφιλελεύθερες απόψεις. Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα μετά από 15 χρόνια επιλογής προσώπου για την ηγεσία της Κομισιόν, για την Προεδρία της Κομισιόν από την πλευρά των συντηρητικών, από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, έχει έρθει η ώρα να υπάρξει προοδευτική επιλογή. Και γι' αυτό θα στηρίξω τον υποψήφιο που έρχεται πρώτος σε ψήφους, ας το πω έτσι, στο μεταξύ των προοδευτικών υποψηφίων, θα στηρίξω την επιλογή του Φρανς Τίμερμανς. Πέραν αυτού, θεωρώ ότι αυτή δεν είναι μόνο μια στάση υπεύθυνη ως προοδευτικού ηγέτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι και μια εθνικά ωφέλιμη στάση, καθώς θεωρώ ότι η επιλογή του κυρίου Βέμπερ για την Προεδρία της Κομισιόν θα δημιουργήσει μεγάλες απειλές και κινδύνους για τα συμφέροντα της χώρας μας και συνολικότερα για τα συμφέροντα των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου.